Μετά από το καυτό σκηνικό των προηγούμενων ημερών, οι υψηλές θερμοκρασίες στην Κρήτη δείχνουν να υποχωρούν, με τον υδράργυρο να σημειώνει πτώση την νέα εβδομάδα, δίνοντας μια ανάσα δροσιά στο νησί. Όπως ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV, ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας, οι θερμές αέριες μάζες που έπληξαν τη Μεσόγειο αναμένεται να απομακρυνθούν. Η απομάκρυνση όλης αυτής της θερμής αέριας μάζας που είχε κυριολεκτικά εκτινακτεί από τα νότια, δηλαδή από τις βόρειες ακτές της Αφρικής, έχοντας καταλάβει όλη τη Μεσόγειο. Αυτή τώρα η θερμή μάζα εκδιώκτηκε, θα λέγαμε, ξαναεπέστρεψε στη θέση της. Πάντως, το οροπέδιο Λασιθίου κατάφερε να αντισταθεί στον καύσωνα και την αποπνικτική ατμόσφαιρα των προηγούμενων ημερών, σημειώνοντας θερμοκρασίες αρκετά χαμηλότερες σε σχέση με άλλες περιοχές του νησιού. Το οροπέδιο Λασιθίου, που αντιστάθηκε και σε όλη αυτή την περίοδο των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, αντιστάθηκε και μάλιστα αυτό είναι κάτι που θα πρέπει εμείς να το ψάξουμε το γιατί. Μία μέρα μόνο, εκείνη που βιώσαμε, όλο το νησί βίωσε από τους 40 μέχρι και τους 44 βαθμούς, το οροπέδιο Λασιθίου έφτασε στους 36, έχοντας ξεκινήσει όμως την πρωινή θερμοκρασία με τους 17 βαθμούς. Δηλαδή 17 βαθμοί το πρωί, 36 το μεσημέρι. Ακριβώς. Mm-hmm. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όλη την περίοδο που βιώναμε τις υψηλές θερμοκρασίες, στο οροπέδιο Λασιθίου είχαμε θερμοκρασίες από 13 μέχρι και 16 βαθμούς Κελσίου ελάχιστες και οι μέγιστες ίσα που λίγο μπορεί να ξεπερνούσαν τους 30 ή έφτανε στους 30 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, ο κύριος Λέκας τονίζει ότι από Δευτέρα οι άνεμοι που πλήττουν τα τελευταία 24 ώρα το νησί αναμένεται να εξασθενήσουν, γεγονός που θα επιτρέψει στη θερμοκρασία να σημειώσει κατά τόπους μια μικρή αύξηση. Από Δευτέρα όμως οι άνεμοι εξασθενούν. Mm-hmm. Καλές θάλασσες, προσβάσιμες και πολύ καλές θα λέγαμε, αλλά από την άλλη μεριά η ποιότητα των ανέμων επιτρέπει τώρα ίσως τη θερμοκρασία κατά τόπους κυρίως να ανέβει κατά 1 με 2 βαθμούς υψηλότερα. Θα δούμε το θερμόμετρο στα βόρεια να φτάνει μέχρι και τους 33 ίσως και 34 βαθμούς Κελσίου, καθαρά επαναλαμβάνω λόγω της άπειας, και στα νότια βέβαια θα συνεχίσουμε με αυτό το καθεστώς αλλά με πιο ήπιους ανέμους πλέον και θα συνεχίσουμε το καθεστώς των 34-36, ίσως κατά τόπους να δούμε και τους 37 και 38, κυρίως μετά την Τρίτη.